Σήμερα θα μιλήσουμε για την PHP και πόσα λεφτά παίρνεις ως προγραμματιστής PHP. Βασισμένη πάντα πάνω στην έρευνα μισθών 2022. Αλλά... Έρχεται. Λοιπόν, 2023 παιδιά, συμπληρώστε την έρευνα μισθών που έχουμε στο πρώτο comment και στο description για το 2023. Θα είναι φοβερή αυτή η έρευνα, πραγματικά. Φοβερή. Λοιπόν, ειδικά όσοι το βλέπετε αυτό, παιδιά, συμπληρώστε το. Είναι πολύ σημαντικό γιατί στηριζόμαστε αυτή τη στιγμή στα 800 κάτι άτομα που συμπληρώσανε την περσινή έρευνα. Μπορούμε και καλύτερα. Και ακόμα για ρόλους που δεν είχαν πολλά δεδομένα, ναι. Είναι στο χέρι σας να συμπληρώσετε και να πρίξετε όλους τους συναδέλφους σας στον ίδιο κλάδο, να μάθετε πόσα θα παίρνουν. Ναι, μα το θέμα είναι ότι μας λένε όλοι δεν έχετε πληροφορίες για data science. Ωραία. Για να έχουμε, πρέπει να τη συμπληρώσει κάποιος που είναι data scientist. Και άμα είσαι data scientist, είναι πιο εύκολο να βρεις από εμάς που δεν έχουμε ιδέα αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Ακολουθήστε μας στα social networks της επιλογής σας. Τα κλασικά disclaimers που τα ξέρουν όλοι. Δηλαδή, άμα δεν τα ξέρετε ήδη απ' έξω, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε βγάλει τώρα κάποια δεδομένα, η έρευνα είναι ανώνυμη, δεν ξέρουμε κάποια πληροφορία, δεν ξέρουμε το email κανενός παραδείγματος χάρη. Τα original δεδομένα στο description. Έχουμε μάθει πολλά, συνεχίζουμε και μαθαίνουμε. Η έρευνα 2048 θα είναι φοβερή, σας το λέω. Καλύτερη από όλες. Και μιλάμε για PHP. Τι θα πούμε για PHP? Πρώτα απ' όλα, τα άτομα που απαντήσανε, που γράφουν PHP, είναι 157. Από όλο τον κόσμο. Ο μέσος μισθός από όλο τον κόσμο είναι 1425 ευρώ επί 14 μισθούς. Okay, καθαρά είναι αυτά. Το έχουμε κάνει όλους επί 14. Okay, τι σημαίνει αυτό? Αυτοί που μας στείλανε το μισθό τους που δουλεύουν στο εξωτερικό, το διαιρέσαμε δια 14. Παρόλο που ο μισθός εκεί πέρα δεν πληρώνεται σε όλες τις χώρες επί 14, δεν παίρνουμε 14 μισθούς, παίρνουμε 12, το έχουμε κάνει 14 για να το ελληνικοποιήσουμε. Ο διάμεσος είναι 1161. Okay, τώρα μιλάμε. Όλες τις εμπειρίες, όλου του τύπου εταιρείες, όλα τα επίπεδα σπουδών, remote, hybrid, όλα, ο διάμεσος είναι 1161 ευρώ. Δηλαδή, θα παίρνεις 1161 ευρώ σαν PHP προγραμματιστής. Τώρα, οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν 15 άτομα που δουλεύουν στο εξωτερικό, 142 άτομα που δουλεύουν στην Ελλάδα. Εμείς σήμερα εδώ πέρα θα επικεντρωθούμε στην Ελλάδα. Okay. Καλά, θα δούμε και άλλα πράγματα, αλλά κυρίως θα επικεντρωθούμε στην Ελλάδα. Θα κάνουμε focus στην Ελλάδα. Τώρα. Δεν περίμενε κανείς τα πω. Βλέπουμε μία μικρή διαφορά εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι ο διάμεσος του μισθού, του καθαρού μισθού, το μήνα επί 14, στο εξωτερικό είναι 2571 ευρώ. Λογικό, στην Ελλάδα είναι 1100 ευρώ. Άρα, αν γράψεις PHP, μην απογοητεύεσαι. Δεν γράφεις λάθος γλώσσα, απλά έχεις λάθος χώρα. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Κλασικό, ναι. Βέβαια, να πούμε, ρε παιδί μου, ότι μας απαντήσαν 15 άτομα στο εξωτερικό. Okay, οπότε, 15 είναι ένας αριθμός. Ναι, ναι. Από το τίποτα, κάτι είναι και το 15. Μπορεί να είναι παραπάνω, μπορεί να είναι λιγότερο κτλ. Δεν το ξέρουμε. Αυτά έχουμε σύμφωνα με αυτούς που μας απαντήσανε. Τώρα, πάμε. Αναλόγως με το τύπο εργασίας, δηλαδή αν είσαι remote, hybrid ή on-site, δηλαδή αν δουλεύεις στον χώρο του εργοδότη. Βλέπουμε εδώ πέρα, εντάξει, είναι λίγο προοδευτικό στις απαντήσεις. Έχουμε 30 άτομα on-site, 52 άτομα hybrid και απομακρυσμένα δουλεύουν 60 άτομα. Okay. Έχουμε λίγο πολύ πληροφορίες σε όλους τους τύπους δουλειάς. Πάμε να δούμε τώρα πόσα λεφτά παίρνουν αυτοί. Σημαντικό, πλέον μιλάμε μόνο για Ελλάδα. Έχουμε κάνει exclude το εξωτερικό και τα νούμερα αυτά είναι μόνο για την Ελλάδα. Και τι έχουμε εδώ πέρα. Ωραία. Βλέπουμε εδώ τώρα. 1025 on-site, διάμεσος. Πάντα διάμεσο τώρα εδώ. 1200 κάτι υβριδικό και 1090 remote. Εδώ βλέπουμε ένα pattern που το έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές. Αυτοί που δουλεύουν υβριδικό παίρνουν περισσότερα λεφτά. Okay. Το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί. Okay. Αλλά πολύ ενδιαφέρον. Μετά. Τώρα, με βάση την εμπειρία. Βλέπουμε εδώ πέρα τα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι που μας στείλανε είναι πιο junior, δηλαδή 0 έως 2 χρόνια. Μετά έχουμε 40 άτομα από 3 έως 5 χρόνια, 20 άτομα 6 έως 8 και πάει λέγοντας. Τώρα εδώ πέρα πρέπει να σκεφτούμε τι νούμερα πρέπει να εμπιστευτούμε. Okay. Μπορούμε να τα εμπιστευτούμε όλα. Αλλά όσο περισσότερες απαντήσεις έχουμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι αυτό ισχύει. Okay, δηλαδή, θα δώσω περισσότερη σημασία στο αποτέλεσμα του μισθού που θα μας βγάλει για αυτούς που δουλεύουν από 0 έως 5 χρόνια, γιατί έχουμε πολλά, έχουμε 56 και 40 άτομα αντίστοιχα που μας έχουν απαντήσει, παρά σε αυτούς που δουλεύουν 9 με 10 χρόνια.
και πάμε να δούμε πόσα λεφτά παίρνουν. Ωραία. Προοδευτικό. Βλέπουμε δηλαδή ότι όσο πάει ανεβαίνει ο μισθός, μετά κατεβαίνει. Το έχουμε ξαναδεί και άλλο pattern που έχουμε δει. Το 11 πλάσιο, ότι γενικά παίρνει λιγότερα χρήματα από τους 9 με 10. Βλέπουμε πραγματικά, το έχουμε ξαναδεί αυτό και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού και γενικά έχουμε δει ότι υπάρχει ένα peak στα 10 χρόνια και μετά αρχίζει και πέφτει ο μισθός. Αυτό μπορεί να ισχύει για πάρα πάρα πολλούς λόγους. Μπορεί δηλαδή ακόμα και να είναι biased ως προς τη... αυτοί που απαντήσαν είναι αυτοί που βλέπουν social nets. Okay, και οι, ξέρω εγώ, 45-άριδες, ας πούμε, 50-άριδες προγραμματιστές που βλέπουν social nets παίρνουν λιγότερα λεφτά. Ενώ οι 40-άριδες παίρνουν πολλά λεφτά. Άρα σταματήστε να βλέπετε μετά από κάποια ηλικία. Ναι. Αν θέλετε να βγάλετε λεφτά, άκου τώρα. Ή το hot take, ρε παιδί μου, ότι μπορεί μετά μια ηλικία να είναι managers, οπότε να μην είναι. Ξέρεις, να είναι χαμηλός μισθός μόνο στους developers. Ναι, να μην απαντάνε σαν managers πλέον οι PC developers. Να μην θέλουν τους developers, ας πούμε. Οπότε να απαντήσαν σαν developers. Λοιπόν, διάμεσος μισθός αυτό εδώ πέρα, οκ. Okay. Βλέπουμε κιόλας και την προοδευτικότητα. Βλέπουμε δηλαδή ότι θα ξεκινήσεις τυπικά με 900 ευρώ ή κάπου εκεί πέρα, καθαρά επί 14 και σιγά σιγά θα ανεβαίνεις. Τώρα, για το επίπεδο πτυχίου. Έχουμε πάρει τώρα αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε πάρει ένα άτομο, παραδείγματος χάρη, που δεν έχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και δύο άτομα που έχουν PhD. Τώρα αυτούς, ό,τι αποτέλεσμα μας δώσουν, επειδή είναι πολύ λίγοι, δεν θα το έπαιρνα τόσο σοβαρά όσο αυτούς που μας έχουν, πει ότι έχουν bachelors. Okay. Αντίστοιχα, βλέπεις Λύκειο, ΙΕΚ και Masters, λίγο πολύ τα ίδια αποτελέσματα όσο αφορά τις απαντήσεις που πήραμε, αυτούς που έχουν συμπληρώσει δηλαδή την έρευνα. Okay. Πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Okay. Βλέπουμε κάποιους μισθούς, όπως είπαμε, χωρίς δευτεροβάθμια και PhD. Εγώ προσωπικά δεν θα τους έδινα τόσο πολύ σημασία. Σε όλα τα υπόλοιπα θα τους έδινα. Όχι ότι δεν θα έδινα γενικά σημασία, απλά όχι τόσο πολύ, δεν θα έδινα τόσο βάρος. Τώρα, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Κάτι που έχουμε ξαναδεί και ξανά και ξανά και ξανά, δηλαδή από αυτή την έρευνα που έχουμε κάνει, ότι αυτοί που έχουν masters παίρνουν παραπάνω λεφτά από τους υπόλοιπους. Τώρα, αυτό μπορεί να ισχύει για πολλούς λόγους. Okay, δηλαδή, το πιο απλό που μπορείς να πεις είναι ότι πας σε μια δουλειά, βλέπει ο άλλος ότι έχει master, ότι έχεις master, σου δίνει περισσότερα λεφτά. Προσωπικά, και τώρα κάνω μια τρομακτική υπόθεση εδώ πέρα, η οποία δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα και είναι τελείως gut feeling, όπως λένε στο χωριό μου. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να διαβάζουν, δηλαδή που τι κάνανε, που πήγανε σε μια. Βγάλανε ένα βαθμό καλό, πήγανε σε μια σχολή, μετά πήγανε και πήραν το μάστερ σε μια άλλη σχολή, κάνανε μεταπτυχιακό κτλ. Ότι δίνουν και περισσότερο σημασία στην καριέρα τους, ίσως ζητάνε και οι ίδιοι περισσότερα λεφτά, κάνουν καλύτερο negotiation, δεν ξέρω. Το θέμα είναι όμως ότι παίρνουν περισσότερα λεφτά. Και θα δώσω και εγώ ένα comment που θα ανεβάσει την ποιότητα της παρουσίασης, ότι οι άνθρωποι στα αποτελέσματά μας χωρίς δευτεροβάθμια, ο μέσος όρος και η διάμεσος είναι η ίδια. Πάμε να δούμε τώρα με βάση το μέγεθος της εταιρείας. Εδώ βλέπω ένα pattern, πολύ απλά. Αυτοί που γράφουν PHP δουλεύουν συνήθως σε μικρές εταιρείες. Okay, δηλαδή 1 ως 10 άτομα ή 11 ως 50 άτομα, βλέπουμε ότι δουλεύουν 52 και 50 άτομα αντίστοιχα. Και μετά πέφτουν. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους. Βλέποντας τα raw data, νομίζω ότι και πάρα πολλοί ήταν σε εταιρεία ενός ατόμου. Δηλαδή, είχαν δική τους εταιρεία, δουλεύαν μόνοι τους, ήταν freelancers κτλ. Δεν ήταν καν σε εταιρεία που είχε δεύτερο άτομο. Ήταν μόνοι τους. Ναι, ναι. Okay. Είναι ενδιαφέρον αυτό, μόνο και μόνο να το δεις αυτό. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε εδώ πέρα. Μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε στοιχεία πάλι από 1 ως 50 άτομα αρκετά και μετά όλα τα υπόλοιπα έχουν μια παρόμοια βαρύτητα, χαμηλότερη βαρύτητα, αλλά παρόμοια βαρύτητα. Και πάμε να δούμε πόσα λεφτά παίρνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν. Το 200 με 500, κάτι πήγε λάθος. Βλέπουμε. Καλά, ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα πολύ. Δηλαδή, όπως είπαμε, στο 1, 10, 11, 50 μπορούμε να στηριχτούμε. Okay. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι όσο πιο μεγάλη εταιρεία είναι, τόσο περισσότερα λεφτά παίρνεις. Mm-hmm. Γενικότερα υπάρχει μια άνοδος, αν εξαιρέσουμε αυτή την ανομαλία 201-500, αλλά οκ. Okay. Βλέπουμε ότι γενικότερα υπάρχει μια άνοδος όσο πηγαίνει σε μεγαλύτερη εταιρεία, το οποίο είναι φυσιολογικό. Μάλλον είναι λογικό. Δεν θα πω φυσιολογικό, είναι λογικό. Είναι αναμενόμενο, ακόμα πιο σωστή λέξη. Αλλά, εντάξει, οκ. Okay. Σύμφωνα με το 1 έως 10 και 11 έως 50
μέγεθος εταιρείας, βλέπουμε ήδη ότι υπάρχει μια άνοδος και εκεί πέρα έχουμε νούμερα, δηλαδή μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Και από εδώ βγαίνει και ερώτηση για συνέντευξη: πόσο θα μέσα στην εταιρεία, και αν σου πούνε 399 σκοπιά νεκρού ιδρώτα. Για μένα ήταν 500, πήγαινε στα 501, αλλά θα πέσει αφήσει τα λεφτά, ρε παιδί μου, αλλά εκεί πιάνει 500. Πω. Ναι, ναι. Όταν προσλάβετε άλλα δύο άτομα, ξαναπάρτε με. Πάρτε με τηλέφωνο, παρακαλώ. Χωρίς απολύσεις. Δεν πάμε το σκουμπούσι τόση ώρα. Κάψτε μου, το έχει κάνει.